Μετά από μια επιτυχημένη χειμερινή σεζόν και για τους δύο, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Μίλτος Πασχαλίδης ξεκίνησαν μαζί καλοκαιρινή περιοδία με διαχρονικά τραγούδια κοινού αισθήματος. Πρώτη του στάση ήταν χθες βράδυ στο θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη, συγκεντρώνοντας περίπου 5.000 άτομα να τραγουδούν μαζί τους με λαχτάρα εμψύχωσης, όπως δήλωσαν οι καλλιτέχνες. Υπάρχει μια σχέση και του Μίλτου με τον κόσμο και δική μου, η οποία μάλλον πια είναι διαχρονική. Μας εκπλήσει το γεγονός ότι σε τέτοιες συνθήκες, τέτοια βαρβαρότητα που ζούμε, όχι ζείτε, ζει όλος ο κόσμος, ότι είδατε ένα θέατρο με 5-6 χιλιάδες κόσμο σε μια τέτοια εποχή και με τέτοια αποδοχή, η οποία ήταν αποδοχή ουσίας. Το πιο συγκινητικό απ' όλα είναι ότι από την αρχή μέχρι το τέλος 5-6 χιλιάδες κόσμος τραγούδαγε συνέχεια. Ανεξάρτητα τι τραγουδάγαμε εμείς και τι παίζαμε, αυτή η διαδικασία εμψύχωσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια χρειάζεται εμείς να σας εμψυχώσουμε από τη σκηνή και εσείς να μας εμψυχώσετε με τις φωνές σας. Αυτό το καταφέραμε σήμερα και είναι μαγικό. Παίξαμε τα τραγούδια μας με μια θαυμάσια ορχήστρα, τα παίξαμε πολύ καλά και το γεγονός ότι αυτό το πράγμα πέρασε κάτω με τραγούδια τα οποία εμπολής είναι και άγνωστα στις τηλεοράσεις, σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια μυστική επαφή με ένα μεγάλο μέρος του κοινού και αυτό ίσως θα πρέπει να το δούνε και οι θύνοντες των τηλεοράσεων, ότι δηλαδή δεν γίνεται 6.000 τρελοί να είναι στην Πετρούπολη την επόμενη Κυριακή, άλλη τόση στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο για μας, και την άλλη εβδομάδα που θα είναι εδώ στο Χαρούλι ή που θα είναι σε άλλους, στο Βασίλη του Παπακοσταντίνου ή που θα είναι στη Νατάσα, την Ποφίλη. Δεν υπάρχουν χιλιάδες τρελοί που συρρέουν στις συναυλίες, ενώ το τραγούδι μας στην πραγματικότητα είναι σαν να μην υφίσταται για τις τηλεοράσεις. Έχει μεγάλη πλάκα αυτό. Κανείς δεν λέει να μην παίζουν τηλεοράσεις ό,τι θέλουν. Να μην νομίζουν όμως ότι αυτό θέλει ντε και καλά ο κόσμος, γιατί αυτό είναι και ύποπτο. Ποτίζεις τον κόσμο στην αρχή με του κόσμου τα πράγματα και μιλάς ότι αυτά θέλει. Δεν θέλει αυτά, παιδιά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα αισθητικής, είναι πρόβλημα σχεδόν δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορεί ο μισός κόσμος να ακούει κάτι και ο μισός κάτι άλλο. Σεβόμαστε τις επιλογές όλων, αλλά η αντιστοιχία του στο τι φαίνεται να είναι 90-10. Την περίπτωση που σας προτείνανε να είστε καλεσμένος όμως σε κατάλαβα μια... Κατάλαβα τι λες, είναι το γνωστό επιχείρημα αυτών των εκπομπών. Ακούστε, ας αλλάξουν λίγο οι εκπομπές και ευχαρίστως μπορώ, άμα με προσκαλέσετε, να είμαι εκεί. Ας αλλάξουν. Φαντάζεστε το Μικρούτσικο ανάμεσα σε μια μάντισα με αυτά και μια ταραμοσαλάτα. Δεν γίνεται. Δεν θα με θέλουν ούτε αυτοί που παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές, ούτε οι δικοί μου αυτοί που παρακολουθούν εμένα.